Θησαυρός των αγαθών της ζωής οδηγός, καρδέκη σκήνωσε, καθάρισε με μας, πάσης κυρίως, εξώσε, θα σου χάσει μόνο μήνυμα. Λοιπόν, κάπου σε ένα σημείο μέσα στην Αγία Γραφή είναι γραμμένες δύο λέξεις που είναι βέβαια γεμάτες από Θεό Πνεύμα Άγιο. Αυτές οι λέξεις είναι οι εξής. Είπε ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα μας, όσοι είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Και βέβαια το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε όμως να χωρίσουμε το Άγιο Πνεύμα και να πούμε ότι βρίσκεται μέσα μας μόνο το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέμε στην Εκκλησία ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τριάδα ομοούσιος, δηλαδή τρία πρόσωπα χωριστά τον απ' τ' άλλο, αλλά ενωμένα σε μία, σε ένα ή μία θεότητα. Όταν κατοικεί λοιπόν, όταν κατοικεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, σημαίνει ότι κατοικεί ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Να φέρουμε στο μυαλό μας ακριβώς μία φράση του Χριστού και λέγει σε ένα σημείο μετά βέβαια την Ανάστασή Του έγινε αυτό, όταν για πρώτη φορά παρουσιάζει τις μαρτάς, λέει φύσηξε ο Χριστός και τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο είναι που δίνει στο καθένα μας δύναμη και ζωή. Μίζων λέγει, σε εμείς δηλαδή μέσα μας έχουμε μίζωνα μεγαλύτερη δύναμη από εκείνη τη δύναμη που έχει λέει ο αντικείμενός μας, εκείνος που είναι απέναντι από εμάς και μας πολεμάει. Άρα λοιπόν στη ζωή αυτή που ζούμε, που περνάει και κυλάει και μάλιστα γρήγορα, δεν πορευόμαστε μονάχοι μας, καθόλου μονάχοι μας. Αλλά είμαστε ενωμένοι με την Αγία Τριάδα που είναι η παντοδύναμη δύναμης προς την οποία ο αντικείμενός μας, ο διάβολος με άλλα λόγια και ο κόσμος ο κακός δεν έχει καμία απολύτως εξουσία και δύναμη για να υπερτερήσει. Για να είναι πάνω από τη δύναμη που έχουμε εμείς. Μίσον, μεγαλύτερη, επαναλαμβάνω, είναι η δύναμη που μας έχει δωρήσει ο Χριστός. Από εκείνη τη δύναμη που μας πολεμάει. Και προσθέτει ο Χριστός θαρσείτε να έχετε θάρρος
Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Εγώ έχω νικήσει. Εκείνον που βασιλεύει στον κόσμο, όχι τον κόσμο τους ανθρώπους, αλλά εκείνον που βασιλεύει, το σατανά δηλαδή, στον κόσμο. Είμαι νικητής του. Έχουμε λοιπόν να απαντήσουμε, σε πολλά αδέρφια μας βαφτισμένα μεν, αλλά γεμάτα άγνοια, άγνοια από Θεό. Γιατί ακούμε πάρα πολλούς να λένε δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλει το Ευαγγέλιο. Έχουμε αδυναμίες, ελαττώματα πολλά και είμαστε άνθρωποι και όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο δεν μπορούμε να τα πράξουμε. Φαίνεται αυτό. Τόσο λογισμός φαίνεται, είπα, 100% σωστός. Λογικός, να στέκει εδώ στο μυαλό. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Μα δεν βλέπεις και την κοινωνία πώς είναι. Εμείς θα πάμε κόντρα στην κοινωνία. Το ερώτημα, και πώς θα πάμε κόντρα, πώς. Είναι, επαναλαμβάνω, πολύ λογική σκέψη, λογική, μέσα στη φύση της λογικής μας, γίνεται δεκτή αυτή η πρόταση, ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Μας θυμίζει ακριβώς τον ίδιο λόγο που είπε ο Αρημαθέας στον Χριστό. Κύριε, τις άρα δύναται σωθήνε. Άρα ποιος άνθρωπος με τη δική του δύναμη μπορεί να σωθεί και να πάει στον Παράδεισο. Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος. Πουθενά στην Αγία Γραφή και πουθενά και τον Κύριο και ο Κύριος ο ίδιος το αποδέχτηκε αυτό. Είπε ναι, κανείς δεν μπορεί να σωθεί, αλλά πρόσθεσε αυτό που είναι αδύνατο στον άνθρωπο είναι δυνατό στο Θεό. Από μονάχη μας είναι αδύνατον να πετύχουμε το στόχο να σωθούμε, να ανοίξουμε τα μάτια μας και να ανοίξουμε τις γραφές και να πούμε στο Παράδεισο. Είναι αδύνατο. Επαναλαμβάνω, από μονάχη μας και με τις γραφές στο χέρι δεν μπορούμε, γιατί πιο εύκολα η λογική δίνει ερμηνεία στο λάθος η λογική δική μας από ό,τι εμείς νομίζουμε. Γλιστράει και χρειάζεται και στη μελέτη της γραφής να υπάρχει χειραγωγός, βοηθός. Άλλωστε από τα πρώτα χρόνια που ο χριστιανισμός έκανε το ξεκίνημά του είχε εκείνους που ερμήνευαν τις γραφές, τις ερμηνευτές των γραφών. Λέγει για τον πρωτομάρτυρο Στέφανο,
ότι ήταν, λέει, δυνατός εν λόγω και πλήρης Πνεύματος Αγίου. Είχε και λόγο δυνατό, αλλά και λογική γερή, αλλά δεν σταματάει σαν εκεί, επειδή είναι εύκολη η λογική του ανθρώπου να λοξέψει. Είχε, λέει, μαζί, ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ήταν γεμάτος Άγιο Πνεύμα. Επαναλαμβάνω, μονάχοι μας, εντελώς μονάχοι μας, είμαστε καταδικασμένοι για να οδηγηθούμε στην κόλαση. Τέλος. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, ο χειραγωγός, εκείνος που θα μας πιάσει από το χέρι, κύριε Σουλατζή, να μας οδηγήσει. Χωρίς αυτόν, χτυπάμε, δέρνουμε, λέει, αέρα, η Αγία Γραφή. Δέρνεται ο αέρας, εμείς δέρνουμε αέρα. Γι' αυτό, λέγει ο Κύριος ο ίδιος, σας δίνω εγώ τη δύναμη για να σωθείτε. Και αυτή η δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που σας πολεμάει και που λέγεται διάβολος. Επομένως, με τη δύναμη του Θεού, ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Θέλω να κατοχυρώσω, να στηρίξω αυτή την αλήθεια τη μεγάλη, που είναι και πραγματικότητα αφού είναι αλήθεια, πάνω σε παραδείγματα αγιογραφικά, για να δούμε ότι μπορεί και παλεύει ο άνθρωπος και νικάει. Όση και αν είναι η εχθρική δύναμη που το πολεμάει. Ας λέγεται κόσμος που κουβαλάει το διάβολο, ας λέγεται διάβολος, ας λέγονται και επιθυμίες ανθρώπινες. Αυτή είναι τρεις μεγάλοι εχθροί του ανθρώπου. Επαναλαμβάνω, κόσμος κακός. Ο διάβολος και οι επιθυμίες μας είναι εκείνοι που μας πολεμάνε για να μας καταποτίσουν και να μας καταδικάσουν σε αιώνια κόλαση. Είναι εχθροί που υπάρχουν όσο ζούμε και αναπνέουμε. Και τώρα πίσω. Κάτω λοιπόν από αυτή τη δύναμη οι πολλοί φωνάζουν. Παραδεινόμαστε. Οι πολλοί, οι πάρα πολλοί. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι το ποίμνιό μου είναι μικρό. Οι πολλοί ανήκουν στην αντίπαλη παράδοξη. Ήδη λοιπόν είναι παραδομένοι οι πολλοί. Και είναι παραδομένοι στα χέρια του Αντιχρίστου, ο οποίος διαθέτει μεγάλη τέχνη, δισεκατομμυρίων ετών ηλικία έχει, ο πονηρός, έχει ρίξει ψυχές και ψυχές στον Άδη μέσα, στην κόλαση, με τη τέχνη του, και δεν πάβει μέχρι που ο Κύριος θα τον καταργήσει εντελώς, να οδηγεί, δεν πάβει να οδηγεί στον Άδη ψυχές πολλές. Αυτός λοιπόν είναι ο αντικείμενος. Οι πατέρες λένε ότι οι Άγιοι που τον πολέμησαν δεν έχει δύναμη. Και μάλιστα καθόλου ο διάβολος δεν έχει δύναμη. Η λέξη καθόλου, όπως την ακούτε, είναι, δεν έχει καθόλου δύναμη ο διάβολος. Τότε, ποια είναι αυτή η δύναμη που μας πολεμάει και μας πετάει κάτω και μας τσακίζει και παραδεινόμαστε? Είναι η δική μας βούληση, η δική μας θέληση.
του ανοίγουμε την πόρτα και του λέμε έλα και κάνε ό,τι θέλεις. Αυτή η παραχώρηση, αυτό το άνοιγμα να περάσει μέσα μας. Και αφού πέρασει μέσα να κάτσει πάρα πολύ καλά και να μην μπορείς να το βγάλεις, γιατί δεν θέλεις, επαναλαμβάνω, αυτό οφείλεται, σε αυτό οφείλεται η όλη εκείνη αδυναμία, ώστε να φτάνει ο άνθρωπος στη μία να λέει δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Πουθενά άλλο. Λες ή λέμε δεν ανοίγω την Αγία Γραφή, γιατί τα ξέρω όλα. Συμφωνείς, Ευαγγέλιο? Το έχουμε πει. Όχι, λέμε, δεν την ανοίγω γιατί τα ξέρω όλα. Το έχουμε πει, αλλά το λέμε. Αυτός είναι ένας βασικός ισχυρισμός. Είναι η τέχνη του η μεγάλη να σου πει, κάτσε μικρό παιδάκι ήσουν, πήγαινε στην εκκλησία, τρώσε ένα παπαδάκι, τα μάθες όλα. Δεν χρειάζεται άλλο πια. Να πας στην εκκλησία, τι να κάνεις, να δεις τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Να δεις και με άλλα λόγια και κάτι πράγματα που δεν τα εγκρίνεις εσύ ο ίδιος. Κάτσε καλύτερα εδώ πέρα στο σπιτάκι σου. Η τέχνη του αυτή να σε τραβάει έξω από την εκκλησία, έξω από την Αγία Γραφή, έξω από εκεί που μπορείς να ακούσεις και δύο πράγματα και να έχεις τα μάτια σου. Διάβαζα σήμερα και χτες το ίδιο και προχθές το ίδιο και μου είχε κάνει εντύπωση. Ένας προφήτης, Βαλαάμ, τον κάλεσε ένας βασιλιάς, Βαλάκ, για να μπει μεσάζον, ανάμεσα στον Θεό και σε εκείνον. Ζήτησε από τον Θεό να καταραστεί τους Ισραηλίτες που έρχονται να μας υποτάξουν. Δεν θα πω τα παραπέρα, θα πω μόνο τούτο το πράγμα, για να καταλάβουμε ότι αυτά είναι πραγματικότητες που λέμε τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή τι, όταν λοιπόν του προφητεύει, του πήγε, λέει άσε με να πάω στο βουνό, να συνομιλήσω με τον Θεό και εκεί που θα κάνω τη συνάντηση θα μου πει ο Θεός τι θα κάνω. Αν πρέπει να ευλογήσω ή να καταραστώ τους Ισραηλίτες. Πήγε εμείς με τον Θεό και γυρίζει και του λέει, εγώ που έχω ανοιχτά τα μάτια και βλέπω τον Θεό, αλλά δεν τον βλέπω, λέει, όπως είναι, γιατί δεν μπορώ να το δω όπως είναι. Που έχω ανοιχτά τα αυτιά και ακούω, και δεν τα μάτια αυτά εδώ, τα άλλα παραμέσα. Έχω και αυτιά που ακούω και παίρνω τα μηνύματα που από εκεί ψηλά. Ακριβώς αυτό θα καταλήξω, ότι ο προφήτης, αυτός, ο Βαλαάμ, είχε ανοιχτά τα μάτια. Προσοχή, δεν μιλάμε για τα μάτια που έχουν τα γαϊδούρια, τα κουνούπια, τα ζώα, όλα. Τέτοια έχουμε και εμείς και βλέπουμε. Μιλάμε για τα άλλα μάτια, τα καθαρά μάτια της ψυχής, τα καθαρά καθαρά. Γιατί ο Θεός είναι καθαρός και πρέπει να είσαι και καθαρός για να δεις τον Θεό. Και είπαμε και την περασμένη φορά ότι και την Αγία Γραφή να έχεις να διαβάσεις, πάλι πρέπει να, και τώρα εμείς που μιλάμε τώρα εδώ πέρα, είπαμε Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, δηλαδή Άγιο Πνεύμα, έλα και κατασκήνωσε μέσα μας και άνοιξε μας την καρδιά, άνοιξε μας τα μάτια για αυτά που θα ακούσουμε να περάσουν μέσα, μηνύματα που θα μας καθαρίσουν, ώστε να βλέπουμε. Έτσι και ο προφήτης λοιπόν, με καθαρά μάτια της ψυχής, πήρε το μήνυμα από τον Θεό. Ένας κόσμος ολόκληρος, σε μεγάλο ποσοστό, βαφτισμένος, αρνείται κυριολεκτικά να δεχθεί την πρόσκληση που του κάνει ο Χριστός να καθαρίσει την ψυχή του. Ώστε, άμα την καθαρίσει, να διαπιστώσει ότι αυτός που τον πολεμάει δεν έχει δύναμη καθόλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζούμε παραδομένοι και δεμένοι. Λέει κάπου ο Άγιος Εφραίμ, σε παρακαλώ πολύ Κύριε, συγχώρεσέ με, γιατί είμαι με χειροπέδες δεμένος, όχι έτσι στα χέρια,
από, τις κακής, από την κακή συνήθεια. Από μια, από ένα σωρό συνήθειες κακές. Άμα είσαι δεμένος από κακές συνήθειες, Θεό δεν βλέπεις. Μελετάμε ή ακούμε για βίους Αγίων. Και ακούμε από όλους τους Αγίους που έχουν τελειώσει τη ζωή τους, τελειώσει τη ζωή κάτω από τα χειρότερα βασανιστήρια, στο καμίνι άλλοι έχουν ρηχτεί, στα θηρία άλλοι έχουν ρηχτεί, το δέρμα το έχουν γδάρει σε άλλους. Σ' άλλους είναι βγάλει τα δόντια, σ' άλλους τα μάτια, σ' έχουν περάσει σούβλες κλπ. Που εμείς που τα διαβάζουμε, την ώρα που τα διαβάζουμε να ζαλιζόμαστε. Και να λέμε, μωρέ δεν αντέχω και όποτε σκέφτομαι. Δεν αντέχω και όποτε σκέφτομαι. Πώς είναι δυνατόν να αντέξει η ανθρώπινη ψυχή, άνθρωπος, να υποστεί να περάσει τέτοια βασανιστήρια, φρικτά και να είναι για μεγάλη χρονική διάρκεια. Πώς είναι δυνατόν το ερώτημα. Ναι, γι' αυτό είπα, ξεκίνησα στην αρχή και είπα ότι η λογική του ανθρώπου φαίνεται λογική, αλλά μπροστά στη λογική του Θεού είναι παράλογη λογική. Είναι έξω από τη λογική του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος να τα υποστεί. Και ερχόμαστε σε συγκεκριμένο παράδειγμα. Συλλαμβάνουν τον Άγιο Ιγνάντιο οι ειδωλολάτρες. Ξέρουμε ότι ο Άγιος Ιγνάντιος, ο Θεοφόρος, ήταν επίσκοπος στην Ασία. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι πόλεις. Αμέσως οι χριστιανοί, μόλις συνελήφθη από τους ειδωλάτρες, τρέχουν για να εμποδίσουν και τη σύλληψη του Αγίου και το μαρτύριο. Ήταν και γέρον κιόλας, που φυσιολογικά ένας γέρον 80 και πλέον ετών να μην έχει την ψυχική δύναμη να αντιμετωπίσει μαρτύριο. Αλλά θα λέγαμε ούτε και να κινηθεί να μην μπορεί ένας γέρον. Μπήκανε λοιπόν στη μέση οι χριστιανοί, σε θέλουμε εδώ στην Επισκοπή, γιατί μας στηρίζεις. Πώς θα κάνουμε χωρίς εσένα, και άλλα πολλά του είπαν για να τον κρατήσουν. Ο ίδιος είχε δίψα που τον έκαιγε μέσα του να οδηγηθεί στο μαρτύριο. Θέλω, έλεγε, επιθυμώ να πεθάνω, να με αλέσουν στο στόμα τους τα θηρία. Γιατί έτσι με αυτό το τρόπο τα κοκαλά μου και γενικά όλη η υλική ύπαρξή μου θα γίνει αλεύρι, θα το ζυμώσει ο Χριστός, άρτον ειδίν, γλυκό ψωμί στη βασιλεία του Θεού. Και έφυγε από τη Μικρά Ασία και έφτασε μέχρι τη Ρώμη και το ρίξε στα θηρία με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά του Αγίου. Το ερώτημα σε αυτή τη θυσία του Αγίου εκείνου, του Ιγνωτή του Θεοφόρου, είναι
με ποια δύναμη και τι εκείνος διέθετε για να θεωρεί ένα τίποτα όλο το μαρτύριο, που επαναλαμβάνω στο μαρτύριο μπροστά αυτό η λογική μου, δεν ξέρω η λογική τι κάνει, τρέμει και τρομοκρατείται στη θέα και του ελαχίστου πόνου, αυτός αντιμετώπισε ολόκληρο μαρτύριο. Και έφυγε για τη Βασιλεία του Θεού. Λέει, αισθάνομαι μέσα νερό να πηδάει, γλυκό ουράνιο, και να μου φωνάζει και να μου λέει, έλα, τι κάθεσαι. Αυτό που λέει είναι εκείνο που είπαμε στην αρχή. Μίζωνο εν ημίν. Αυτό που μας καίγει μέσα μας και που το έχουμε πάρει στο βάψιμα είναι πολύ πιο δυνατό από εκείνο που μας πολεμάει. Γι' αυτό και ο Άγιος διέθετε και έρωτα και βούληση πολύ και πολεμόταν για το μαρτύριο. Είναι αξιομνημόνευτο, αξιομνημόνευτο να ακούσει κανείς το διάλογο ανάμεσα στο Ανακριτή και στον Άγιο. Γίνεται ένας διάλογος και στο διάλογο επάνω απαντάει ο Άγιος και λέει, του είπε ο Άγιος ότι εγώ είμαι Θεοφόρος, Θεοφόρος, δηλαδή φέρνω, κουβαλάω μέσα μου το Θεό. Και του το ρωτάει και του λέει, τι εστί Θεοφόρος, τι σημαίνει Θεοφόρος. Να του λέγει, ο εντιστέρνης έχων των Θεών. Εκείνος που έχει στέρνα είναι αυτά εδώ. Εκείνος που έχει μέσα στα στέρνα του, μέσα στο στήθος του δηλαδή, τον ίδιο το Θεό. Και απέδειξε ο Άγιος ότι έφερνε μέσα του τον ίδιο το Θεό. Αφού αναφέρουν οι βιογράφοι του ότι στα δόντια των θηρίων ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος έπεσε, μπήκε γεμάτος από θεία ικανοποίηση. Πώς πάει ένας να γλεντήσει άνθρωπος να ξεφαντώσει, μιλάω με ανθρώπινα μέτρα, όχι έτσι, αλλά και ακόμη εκατομμύρια φορές περισσότερο οδηγήθηκε χαρίς, γεμάτο χαρά στο μαρτύριο ο Άγιος. Ακόμη θα πάμε κάπου αλλού, σε αυτόν που πάνω στο Σταυρό στεκόταν ο Χριστός, Μεγάλη Παρασκευή. Κάτω από το Σταυρό ήταν ένας αξιωματούχος που διέταζε 100 άνδρες και φύλαγαν τους σταυρωμένους, ο εκατόνταρχος Λογκίνος. Είναι εκείνος που είδε να κουνιέται η γη, να ανοίγουν οι τάφοι, να σβήνει ο ήλιος για κάποια στιγμή την ώρα που ο Κύριος ήταν στο σταυρό επάνω και ανεφώνησε. Αληθινά αυτός που είναι απάνω και που πιθανό να είπε εσωτερικά, που εγώ τον φυλάω τώρα με 100 άνδρες, αληθινά είναι ο Υιός του Θεού. Αληθινά είναι ο Υιός του Θεού. Και από εκείνη τη στιγμή εγκαταλείπει τη φρουρά και γίνεται οπαδός, λάτρης του Ιησού Χριστού, αφού τον αναγνώρισε ως Θεό του και σωτήρα του. Εκείνο που θέλω όμως να τονίσω για να αποδειχθεί, για να καταλάβουμε καλά, ότι μέσα μας
κουβαλάμε δύναμη μεγαλύτερη από εκείνη που διαθέτει ο κόσμος, μεγαλύτερη και από εκείνη του θανάτου τη δύναμη που στέκει από πάνω μας και μας κυνηγάει όλους ο θάνατος. Αυτό το θάνατο δεν το είχα για τίποτα οι Άγιοι. Αναφέρω και από τον Άγιο Πολύκαρπο το εξής. Τον Άγιο Εκατόνταρχο, τον Λογκίνου. Εγκαταλείπει το Σταυρό, τον Κύριο δηλαδή, και γίνεται χριστιανός. Αναζητείται ή καταζητείται από τους άρχοντες των Ιουδαίων για να τιμωρηθεί, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η εγκατάλειψη σκοπιάς. Και δεν ήταν μόνο αυτό, τι σημαίνει να γίνει και επιπλέον και χριστιανός και να ακολουθήσει τον Χριστό. Να ψηφίσει τις διαταγές των Εβραίων, των καλών των Εβραίων ή των Ρωμαίων μάλλον. Γιατί οι Ρωμαίοι κυριαρχούσαν τότε. Καταζητείτε και στο σπίτι του έφτασαν, γνωρίζουμε όλοι μας, οι διώκτες στρατιώτες για να το συλλάβουν, χωρίς να γνωρίζουν καν ότι αυτός είναι ο Εκατόνταρχος. Στεκόμαστε στα γεγονότα της φιλοξενίας που έκανε ο Εκατόνταρχος στους στρατιώτες, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο καταζητούμενος. Λοιπόν, εκεί, αφού τους περιπήθηκε το παραπάνω, επί τρεις ημέρες, τους έβαλε και φάγανε, τους έβαλε και κοιμηθήκανε κλπ. Στο τέλος λέει, εγώ είμαι ο Εκατόνταρχος, που εσείς δεν γνωρίζετε και με καταζητείτε. Ορίστε, έρχομαι μαζί σας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί αργήθηκαν και ότι αυτός τους παρακίνησε και τον πήραν μαζί, και ξέρουμε ακόμα καλύτερα ότι στο τέλος του πήραν το κεφάλι του Αγίου Προκύνου. Ποια λογική ανθρώπινη, ποια λογική ανθρώπινη, ποια ανθρώπινη, επαναλαμβάνω, δύναμη, ποια ανθρώπινη δύναμη μπορεί να φτάσει στο σημείο να φιλοξενήσει τον Φωνιά, να το περιποιηθεί, να κοιμηθεί και στο τέλος του πει, πάρε μου και το κεφάλι. Με μυαλό ανθρώπινο, με εσωτερική δύναμη ανθρώπινη, δεν στηρίζονται αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι η δύναμη του Θεού, που είναι πάνω από τη δύναμη και του διαβόλου και του κόσμου. Μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Θέλω ακόμη να σταθώ σε εκείνον που όργωσε την Οικουμένη ολόκληρη. Την όργωσε την Οικουμένη, την τότε Οικουμένη ολόκληρη, στον Απόστολο Παύλο. Δεν χωράει στη λογική του ανθρώπου καθόλου. Ένας άνθρωπος να περάσει όλη την Ασία από την Ελλάδα, από τη Ρώμη, αυτός είναι ο κόσμος ο γνωστός περίπου τότε, από τη Γαλλία, τη σημερινή, δηλαδή με Ευρώπη, αυτό εννοούμε και τη Γαλλία μέσα. Ό,τι συναντάει να στέκεται απέναντί του έτοιμο να το κατασπαράξει σαν θηρίο, ό,τι συναντάει. Γιατί τότε ο κόσμος ή άκουγε για Χριστό και όρμαγε να σκοτώσει τους Αποστόλους του Χριστού από όπου και περνάγανε. Ήτανε το θηρίο το λεγόμενο της Αποκαλύψεως, ο κόσμος. Επαναλαμβάνω, θηρίο, έτοιμο να φάει κάθε χριστιανό. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει
Δεν υπήρχε μέρα που να μην έτρωγε ξύλο ή να μην έμπαινε στη φυλακή ή να μην συναντούσε μπροστά του το θάνατο. Και είχα, λέγει, την βεβαιότητα, ο ίδιος το γράφει, ότι τώρα προχωράω στο θάνατο. Αυτή ήταν η φυσική ροή των πραγμάτων, αφού ο κόσμος ήταν κατά και αυτός με τη δασκαλία του εξόργιζε τον κόσμο, τη χριστιανική δασκαλία, και έβλεπα, λέει, τη στιγμή που ήμουν έτοιμος να με φάει ο θάνατος, να με παίρνει το χέρι του Θεού. Καθημέραν, λέει ο ίδιος, καθημερινά αποθνίσκοντες και ειδού ζώμεν. Και να, ζούμε, γράφει. Επαναλαμβάνω και το λέω, αφού ο κόσμος είχε τη δύναμη να τον σκοτώσει και μάλιστα ανά πάσαν στιγμή, γιατί παρέμενε ζών ο Απόστολος Παύλος? Ποια δύναμη τον κρατούσε όρθιο? Μίζων ο εν ημίν, αυτός που είναι μέσα μας, τον κρατούσε όρθιος. Δεν έχουμε δικαίωμα, δηλαδή, τη στιγμή που διαθέτουμε σαν χριστιανοί πιστοί μια τέτοια δύναμη εσωτερικά, να προβάλλουμε το ερώτημα και να λέμε αδυνατούμε να εφαρμόσουμε αυτά που μας ζητάει ο Χριστός. Αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Να ζητάτε, λέγει, και θα σας δοθεί. Μπροστά στον κόσμο, μπροστά στον κόσμο, τον κόσμο εκείνο που δεν έχει αλλάξει από τότε που έπεσε στο πρώτο αμάρτημα ο Αδάμ και η Εύα μέχρι σήμερα. Δεν έχει αλλάξει. Έχουμε την εντύπωση ότι είναι αλλαγμένος ο κόσμος. Ό,τι γινόταν τότε εξακολουθούν να γίνονται συνεχώς μέχρι σήμερα, μέχρι που θα κλείσει την αυλαία του ο κόσμος αυτός και θα πει ο Κύριος, τον αλλάζω, τον κάνω καινούριο και καλώ τα παιδιά μου να μπουν μέσα στον καινούριο κόσμο, στη βασιλεία του πατέρα μου. Μέχρι τότε θα υπάρχει η κακία του κόσμου. Γιατί στον κόσμο αυτό βασιλεύει ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος. Εκείνος που έπεσε από τον ουρανό, ο διάβολος, αλλά μαζί με αυτόν πολλοί αντίχριστοι. Λέει, πολλοί αντίχριστοι γεγόνασοι έχουν κατέβει μέσα στον κόσμο, πάρα πολλοί αντίχριστοι. Και εννοεί βέβαια και τις αιρέσεις. Οι αντίχριστοι που είναι οι αντίπαλοί μας, μέρα με τη μέρα θα πληθαίνουν και θα παραδίδονται χωρίς καμία αντίσταση πολλοί από τους πιστούς, σε εισαγωγικά πιστούς, χωρίς καμία αντίσταση. Θα μου πείτε, γιατί το λες αυτό? Εγώ το λέω αφού ο Κύριος λέει, εγώ Ιούς εγέννησα, παιδιά μου εγέννησα, και εννοεί τους χριστιανούς, και αυτοί με αθέτησαν και αυτοί μου γύρισαν την πλάτη. Πώς είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν παραδοθήκανε στο χέρια του Αντιχρίστου αυτοί τους οποίους εγέννησε ο Χριστός? Ζούμε, επαναλαμβάνω, σε έναν κόσμο που ο κόσμος αυτός μέρα με τη μέρα μην περιμένουμε να γίνεται προς τα πίσω καλύτερος. Χειρότερος, ναι. Έτσι λένε και οι πατέρες. Χειρότερος, ναι.
Και αφού θα γίνεται χειρότερος ο κόσμος, θα βλέπουμε όλο και σημάδια μελανά και πιο μελανά από εκείνα που βλέπουμε την παρούσα ημέρα. Όμως, στόμεν καλός, λέει η Εκκλησία μας, να στεκόμαστε, όπως είπε ο Αρχάγγελος, στα 9 τάγματα όταν έπεφταν οι δαίμονες κάτω στη γη και κουνήθηκε, λέει, ο ουρανός έτσι, όταν έπεσε ο διάβολος από άγγελος και έγινε διάβολος, τότε σταθείτε στα υπόλοιπα 9 τάγματα, στάθετε καλά μήκου, μην κινήσετε. Και στάθηκαν. Και σε μας ή και για μας ισχύει το στόμεν καλός. Ξυπνάμε το πρωί. Ξυπνάμε και γονατίζουμε. Τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γονατίζεις και του λες, Κύριε, το ξέρεις ότι είμαι αδύνατος, με κεφαλαία γράμματα. Και αφού είμαι αδύνατος, εσύ είπες ότι με τη δική σου δύναμη γίνεσαι ή γίνομαι δυνατός. Έλα λοιπόν, στο ζητάω στην προσευχή μου τώρα, έλα στο σπίτι μου, έλα στην πόλη μου, έλα στον κόσμο, θα το ζητάμε, χωρίς να ζητάμε για όλους, δεν είμαστε χριστιανοί. Δεύτερον, το είπα και στην αρχή, το καταλαβαίνω και τώρα. Η Γραφή, η Αγία Γραφή, είτε Παλαιά είτε Καινή Διαθήκη, είναι τα βιβλία του Θεού. Μιλάει ο Θεός με αυτά. Δεν μπορεί αλλιώς. Πώς θα γίνει, δεν μπορεί να πιάσουμε εμείς το. Τις, λέει σε ένα σημείο, ποιος είδε το Θεό. Και απαντάει, Θεόν ουδείς αιώρα και επόποτε. Κατ' ουσίαν, την ουσία του Θεού, κανείς ούτε την είδε ούτε την δει. Εκείνο που θα δούμε, όπως είπαμε στην περασμένη σύναξη, είναι τη δόξα που βγαίνει από την ουσία του Θεού. Και αυτή η δόξα θα μας γεμίζει και αυτός είναι ο παράδεισος. Λοιπόν, μέσα από τις γραφές, αυτή η δόξα, την Αγία Γραφή, και είναι και η Παλαιά Διαθήκη, από αυτήν βγαίνει η δόξα Θεού. Γεμίζει την ψυχή, τη χαριτώνει την ψυχή, ζει η ψυχή μέσα σε έναν παράδεισο. Που δεν το καταλαβαίνει γρήγορα ο άλλος κόσμος, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με την Γραφή. Ποτέ, αδέρφια μου, δεν θα καταλάβει ο κόσμος, εφόσον δεν έχει την επιθυμία και τη θέληση, να ανοίξει να μελετήσει με όρεξη μεγάλη την Αγία Γραφή. Εκεί θα δει να προβάλλει το μεγαλείο του Θεού και δύναμη και δόξα. Ακόμη, ποτέ δεν θα καταλάβουν οι άνθρωποι χριστιανοί βαπτισμένοι που αρνούνται να εκκλησιαστούν προβάλλοντας χίλιες δυο δικαιολογίες. Φταίει ο Κώστας ο Αδάμ, φταίει ο άλλος, φταίνε οι γυναίκες που ζητάνε, που συνήθως θα το προβάλλουν για δικαιολογία αυτή, που είναι αυτά ένα τίποτα απολύτως. Αυτή είναι μια πρόφαση για να βγαίνουν την εκκλησία έξω και να πατάνε. Και όχι να μπει την εκκλησία μέσα. Να καταλαβαίνεις ότι μπαίνοντας στην εκκλησία μπαίνεις στον παράδεισο. Στον παράδεισο μέσα. Και ότι εκεί βασιλεύει ο ουρανός μέσα στην εκκλησία και είναι ο ουρανός εκκλησία, είναι ο ουρανός κάτω στη γη. Αν λοιπόν δεν ανοίξουμε τα μάτια μας με αυτόν τον δρόμο, με αυτές τους δρόμους, τους τρόπους που αναφέρω, ποτέ δεν θα νιώσουμε αυτή τη δύναμη που λέει μέσα η Γραφή. Μίζον ο εν ημίν. Είναι μεγαλύτερος εκείνος σε δύναμη που είναι μέσα μας από εκείνη τη δύναμη που δεν δέχεται ο κόσμος έξω. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής, το εξής. Μελετάω μία εντολή του Θεού, μία από τις εντολές του Θεού. Μέσα αυτή η εντολή, είναι με κεφαλαία γράμματα ο λόγος του Θεού.
η αντολή. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι κλεισμένος μέσα στην εντολή. Ο ίδιος ο Κύριος, αφού είναι ο Κύριος ο λόγος του Θεού. Όταν εσύ αυτή τη μία εντολή την αναγινώσκεις, την διαβάζεις καλά και τη μεταφέρεις από εκεί εδώ και από εδώ την κάνεις πράξη, τότε αυτή η εντολή σαν να είναι κλειστή και κράπ ανοίγει και καταλαβαίνεις την πράξη επάνω ποιος είναι ο λόγος του Θεού που είναι η εντολή του. Και όχι μόνο λέει το λόγο του Θεού, αλλά και το πατέρα του που είναι μαζί με το λόγο του Θεού, το γιο του, και μαζί και το γιο πνεύμα. Ό,τι γίνεται πράξη από αυτά που ακούμε τα θεία και από αυτά που διαβάζουμε, ό,τι γίνεται πράξη, αυτό κατανοείται μέσα και μετά εδώ. Αυτό κατανοείται. Όλα τα άλλα, όσα δεν τα ακούσουμε, να μπουν από εδώ, να περάσουν από εκεί και να μείνουν εδώ στον εγκέφαλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μας δώσουν κατανόηση των λόγων της Αγίας Γραφής. Επαναλαμβάνω, κατανοούνται στην πράξη. Λέει, παραδείγματος χάρη, πήρε ο Χριστός τους μαθητάς του και την ώρα που προσεύχονταν έλαμψε σαν τον ήλιο. Άλλοτε ποτέ χωρίς προσευχή τον είχαν δει να αλλάζει. Στην προσευχή γίνονται μέσα στην ψυχή μας μεταμορφώσεις από το καλό στο καλύτερο, μέχρι που φτάνουμε να γίνουμε του Θεού άνθρωποι και να μέσα δε φέτει θα πει ο κόσμος. Αλλιώτικα, πως με είδε κανείς που πήγα μέσα και πει τίποτα για μένα. Έκανε το σταυρό στην Εκκλησία. Ή πως με είδε, έτσι είναι. Αφού λοιπόν, ναι, και το σταυρό στην Εκκλησία ακόμα, σε βλέπω κόσμο, πως μην το κάνεις καλά το σταυρό, γιατί θα πει, κοίταξε εκεί ο θεοσεβούμενος, ή αλλιώς ο δυσκόλυπτος, θα σου σερβίρουν στην πλάτη το... Ναι, το δεν πειράζει, ισχύει, επειδή καταλαβαίνεις τι κάνεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι μας έχει δώσει ο Θεός όλους εσωτερική πρίκα, τη Θεία Δύναμή Του. Αυτή η Θεία Δύναμή Του μας δίνει το δικαίωμα να λέμε μπορούμε και μπορούμε χάρη στη δύναμη του Χριστού που κατοικεί μέσα μας. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Ιησού Χριστό. Όλα όσα μου λέει ο Χριστός τα μπορώ, γιατί Εκείνος μου δίνει τη δύναμη να τα μπορώ και όχι εγώ από τον εαυτό μου. Από τη στιγμή αυτή και μετά παραγράφεται ο αντικείμενος, αυτός που είναι απέναντι, και με καταζητεί. Είτε λέγεται κόσμος, είτε λέγεται διάβολος, είτε λέγεται επιθυμία δική μου. Αυτοί είναι που μας καταζητούν και ζητάνε να μας υποτάξουν. Για υποταγμένους θα μιλάμε τώρα ή για ελεύθερους. Αφού λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν σας έδωσα, λέει, δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως μετά σοφρονισμού. Πνεύμα, λέει, δυνάμεως και μαζί και σόφρον. Μυαλό, όμορφο, συνετό, θείο και άγιο. Τέτοιους μας κάνει ο Χριστός με τη δική του Θεία Δύναμη. Και αφού μας κάνει τέτοιους ο Χριστός, δεν είναι δυνατόν να ζεις στη σφαίρα του Αγίου Πνεύματος μέσα και να λες αντίθετα από εκείνο. Μια στο άλλο μάθημα ελπίζω να κάνουμε λόγο για τον αντικείμενο, τον ουσιαστικά αντικείμενο, δηλαδή τον αντίπαλό μας, τον ουσιαστικά αντίπαλό μας από
τα χρόνια του Αιωσφόρου μέχρι και σήμερα. Την πορεία του μέσα στη γη με βάση τους πατέρες της Εκκλησίας. Ελπίζω να είναι κάτι τέτοιο. Ας ευχηθούμε ο Χριστός να μας δίνει τη δύναμη να ανοίγουμε τα μάτια μας μέρα με τη μέρα και λεπτό με το λεπτό, γιατί μπορεί εδώ που μιλάω κάποια στιγμή, τάκ, να κλείσω τα μάτια με να με σηκώνω, πάτε σηκωτώ. Να με πάτε σηκωτώ. Και θα είναι αργά, πολύ αργά, να πω τότε, έλα Χριστέ μου, τώρα. Τώρα, ό,τι γίνεται τώρα γίνεται, όχι άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, που σας ενόψα, που σας κούρασα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός μας χαριτώνει με τον λόγο τη δυναμή του. Πέστε κάτι κι εσείς. Αυτό είναι το Αγίου Τρίπον. Το Αγίου Τρίπον. Ναι. Έχω στις χείλους. Πες δύο κουβέντες γι' αυτό. Αν δεν έχω αυτή τη στιγμή στο νου μου, ξέρω βασικά πράγματα ότι είναι μπροστά στο Γεωργό, τα παραπέρα δεν έχω καταγεί κυρίως. Είναι και χίλιες. Χίλιες. Ναι, ήταν βοσκόσι. Πούλαγε, χίλιο βοσκόσι. Πούλαγε τα αυγά. Αλλά όχι για να φάνε, αλλά για να κάνουν ένα παραγωγή. Ναι. Τις χίλιες. Παραπέρα. Μετά είχε κάνει ένα σταυρό που δεν ήταν, είχαν πέσει ακρίδες και τέτοια και το σταυρό αυτό χωρίς να ξέρει έκανε το αυτό και έκανε. Έδωνε τα ηθομηνία. Και πολλά και διάφορα. Μάλιστα, και υγεία σα. Εγώ δεν σα κουράζω άλλο αυτό. Κάτω και τα ίδια. Καλώ. Να δείξω. Να δείξω. Για ρώτησα. Είσαι θεολόγος, έτσι. Ναι. Για τους τρεις μεγίστες. Γιορτάσαμε το, ναι, το Γενάρη. Γενάρη. Φτάσου. 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 Τους εορτάσαμε έναν το Γενάρη. Ναι, δύο. Όλοι μαζί. Τρεις. Ένα στην αρχή. Ναι, ένα μετά και όλοι μαζί. Και όχι και ο τρίτος. Ναι. Γιατί τι κάναμε την εορτή τώρα την... Γιατί τρεις μαζί. Τρεις μαζί. Επειδή... Ναι. Και οι τρεις, ναι, ξεχωριστά ο καθένας, ναι, είχε. Είχαν, είχε, χριστιανούς, μπράβο, που τους αγαπούσαν πάρα πολύ. Και ήθελαν αυτοί που αγαπάγανε τον Άγιο Ιωάννη να είναι ο πρώτος Άγιος Ιωάννης. Αυτοί που αγαπάγανε τον Μέγα Βασίλειο να είναι παραπάνω ο Βασίλειος. Και ο άλλος στον Γρηγόριο. Λοιπόν, επειδή υπήρχε αυτή η διαμάχη μεταξύ των χριστιανών, ναι, η Εκκλησία μας πήρε θέση και είπε: τέρμα η διαμάχη. Δεν χωράει εδώ μέσα. Όλοι μαζί είναι ίσοι μια ημέρα. Αυτό ήταν το 400 μετά Χριστό. Όποτε και έγινε. Ναι, αλλά αυτό που συγχωνευτήκαν ήταν το 1000. Το 1000. Καμία σημασία. Ναι. Επειδή εξακολουθούσε να υπάρχει διαμάχη στην Εκκλησία μας. Ναι, αλλά είναι θαύμα όμως. Κάποιος επιδίωξε. Ναι, ναι, είδε στον γύρο του, παρουσιάστηκαν οι άνθρωποι. Βέβαια. Είπα, δεν θα δουν λεπτομέρειες τώρα, γιατί εγώ τις θυμάμαι καλά. Θυμάμαι όμως ότι υπήρχε κάποια σύγκρουση ανάμεσα στους πιστούς, καθένας για τον Αγιό του. Λοιπόν. Και η Εκκλησία μας είπε, έως εδώ, μία ημέρα όλοι μαζί, όλοι είναι ίσοι. Εδώ είναι το γενικό ότι όποιος ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, εμείς δηλαδή, το καθένας μας, ναι, θα ομολογήσει και ο Χριστός στη βασιλεία του. Βασιλεία. Ενώπιον του Θεού. Ναι, λοιπόν, εδώ γίνανε πολλά πράγματα. Κάποιος μου είπε μέρα, ναι. Να μην ξεφύγει από το θέμα. Όχι. Ναι, φάσατε. Άστατε κάποιος, δεν χρειάζεται κάποιος ούτε. Γιατί θα σου πω, τον όνομα. Το όνομα. Για κανένα λάπης. Μη για κανένα, ναι. Λοιπόν, και Αγιορείτης. Μου λέει, πίστεψες εσύ, πιστεύεις εσύ ότι πήρε 3.000 σταυρούς, λέει, ομολογία. Έκανε ο αρχιεπίσκοπος. Λέω και λίγοι είμαστε του Παύλου. Τόσοι είμαστε, ρε. Τόσοι είμαστε οι Έλληνες. Ρε, τι λες, ρε. Κατάλαβες πως πάμε τώρα. Λοιπόν, άκουσε να δεις και να κλείνουμε το θέμα, γιατί δεν χρειάζεται παραπάνω από αυτά. Το πόσοι είναι ή το πόσοι δεν είναι, το ξέρει ο Θεός. Το ξέρει ο Θεός, ναι, αλλά εσύ τι έκανες κι εγώ. Αυτό λέω με το σύνορα. Ναι. Το τι θα κάνουμε. Ναι. Είναι δικό μας λόγο. Είναι θέμα δικό μας. Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε. Βέβαια. Μην μου βάζεις το παπιόν και μου είχες στην εκκλησία. Όπως εγώ. Λοιπόν. Την άλλη φορά που δεν θα κάνει κρύο, θα είμαστε κι άλλοι. 5,5 ώρα, 6,5 ώρα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε τη μόνη της ημάς. Αγιαστείτε το όνομά σου, έρχεται η βασιλεία σου, γίνει το όνομά σου σε ουρανό και τη γη. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει εμεί σήμερα, και άφεση ημών των κλίματα ημών,
ως και εμείς αφίελες οφειλέτες ημών, και μη εισενέλης ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσει ημάς εις αποκλοπήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγξε τους αυτούς του ημάς. Εντάξει, δεν έχεις, δεν κλείσαμε ο Άντε. Μιλάμε σωστά. Ιωσήφ, καλώς όρισες. Καλή χρονιά. Έτσι, γιατί. Πάμε. Ζήστε. Και πάμε. Ευχαριστώ.